2 από το πόλο του Παναθηναϊκού και βεβαίως είναι μια καλή ώρα για να ξαναθυμηθούμε και τον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και σας παρέχει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να κερδίσετε. Θα ακολουθήσουμε ζωντανά τις συνεντεύξεις των ποδοσφαιριστών που θα βγουν από τα αποδυτήρια του γηπέδου της Λεωφόρου. Έτοιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Μπάλα παίρνει ύψος έπειτα από την παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς. Μάκρυνο ανατολάκι στο σούτ του Μικάελσεν. Μπάλα out πολύ κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Με τον Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς να εκτελεί κοντά στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα πίσω 1-0 από τον Χένριξεν. Πρέπει να πρόκειται για αυτογκολ του Ρενέ Χένριξεν, ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας μετά από την εκτέλεση του φάουλ από τον Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς. 1-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι ξεκινά λοιπόν με τους καλύτερους Ιωνούς για τον Ολυμπιακό. Βενετίδης, ο οποίος έτρεξε να δώσει συγχαρητήρια στον Σεϊταρίδη που πέταξε νωρίτερα την μπάλα. Εκτελεί ο Καραγκούνης και η μπάλα θα καταλήξει out έπειτα από την κεφαλιά του Φίσα. Συρτάει παλιά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού από Μάκρυνο Ανατολάκης. Οι παίκτες του Μαρκαριάν επιμένουν αυτή τη φορά και πάλι από τα δεξιά. Νέο γέμισμα. Ο Κυριάκος στην πορεία της μπάλας δεν μπορεί με το κεφάλι να την σπρώξει προς την εστία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Έτοιμος ο Τζόρτζεβιτς, ενώ ξεπεράσαμε και το 17ο λεπτό. Το 0-1 παραμένει. Εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς απευθείας. Μπάλα στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Το νέο γέμισμα του Καραγκούνη σοφάρι από τον Ολισαντέμπε. Ο Ολισαντέμπε σοφαρίζει σε 1-1 με την κεφαλιά έπειτα από το γέμισμα του Γιώργου Καραγκούνη και βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο επιθετικός των Πράσινων. Το 1-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο 18ο λεπτό με σκόρερ τον Εμμάνουελ Ολισαντέμπε. Αυτή τη φορά με κεφαλιά, δείτε. Νικά τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, ο οποίος έπεσε στην αριστερή γωνία της εστίας του. Καμπαλιά ακριβίας από τον Καραγκούνη. Εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς. Νικοπολίδης θα μπλοκάρει σταθερά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα για τον goalkeeper του Παναθηναϊκού. Όπως λέγαμε νωρίτερα, από το παιχνίδι με τον Άρη είχε να δεχτεί τον γκολ. Κεφαλιά του Λιμπερόπουλου για τον Ολισαντέμπε. Ενώ από την αριστερή πλευρά είναι ξεμαρκάριστος ο Καραγκούνης. Σουτάρει ο Ολισαντέμπε. Θα μπλοκάρει ο Ελευθερόπουλος. Ποιος μάχεται με τον Πατσατζόγλου, αμυντικός του Ολυμπιακού, γυρίζει τον Ελευθερόπουλο. Αυτό συρτά και παραλίγο το αυτογόλ, αλλά θα διορθώσουν τελικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Καραγκούνης πιέζει στη φάση και ο Κοστούλας. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Φίσα. Ο Κυριάκος μάχεται με τον Ζιοβάνι. Υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό, λίγο έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Σάρας ανένδοτος στην απόφασή του. Βλέπετε και πάλι. Προσπάθησαν να πάρουν καλύτερη θέση τόσο ο Κυριάκος όσο και ο Ζιοβάνι. Την λύση όμως δίνει τελικά ο κύριος Δάλλας, ο οποίος είχε σηκώσει το σημειάκι νωρίτερα. Εκτός και αν είχε δει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη φάση. Επιθετικό φάουλ. Καραγκούνης. Παναθηναϊκός συνεχίζει να πιέζει. Το σούτ του Καραγκούνη. Μπάλα out πολύ κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ελευθερόπουλου. Προσπάθησε να περάσει για τον Βενετίδη. Ο Ζελίας κάνει την παλιά για τον Μαυρογεννίδη. Σε καλύτερη θέση ο Κωνσταντινίδης, πιο γρήγορος ο Μαυρογεννίδης. Δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του. Και δεν ξέρω αν έχει δεχτεί κάποιο αντικείμενο ο αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πρώτο τον Άγγελο Μπασινά, είδατε, βρήκε στο πρόσωπο τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη δυστυχώς. Κίνηση από δεξιά του Τζόρτζεβιτς, κοντά του ο Φίσας. Τζόρτζεβιτς σεντράρει για τον Ζιοβάνι, ο Βασάρας στηρίζει επιθετικό φάουλ. Σε αυτή τη φάση όπου ο Ζιοβάνι διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτή της αναμέτρησης, ο Κυριάκος όσο και ο Ζιοβάνι κρατούσαν ο ένας την φανέλα του άλλου και τελικά ο Βραζιλιάνος έπεσε όπως είδαμε. Βασινάς έχει κοντά του και τον Καραγκούνη, για να δούμε. Εκτελεί απευθείας. Ελευθερόπουλος με δεύτερη προσπάθεια θα συγκρατήσει την μπάλα. Εκτελεί ο Μπασινάς. Μπάλα παίρνει ύψος μπροστά από τον Ελευθερόπουλο. Πρόλαβε ο Πατσατζόγλου να διώξει το σούτ από τον Καραγκούνη. Ο Ανατολάκης και θα προλάβει την τελευταία στιγμή ο Πατσατζόγλου πριν μπει στη φάση ο Κωνσταντινίδης να διώξει κόρνερ. Τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω στον Ζέλιας. Αυτός πέρασε για τον Άντζα, ο οποίος στη μεγάλη περιοχή απέφυγε τον Χένριξεν. Αυτογκόλ και 2-1 για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο αυτογκόλ αυτού του αγώνα ύστερα από την προσπάθεια του Παρασκευάντζα, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Ρενέ Χένριξεν.
Και στη συνέχεια, σε αυτή τη φάση ήταν ο έτερος κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο Κυριάκος, ο οποίος ξεγέλασε για δεύτερη φορά τον Αντώνη Κομπολίδη για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας των γηπεδούχων. 2-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στο 10ο λεπτό του δευτέρου μέρους, δείτε και πάλι, απέφυγε τον Χέριξεν και με το γόνατο ο Κυριάκος κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Και από άλλη οπτική γωνία είδατε πώς απέφυγε τον Χέριξεν ο Άντζας, εκεί όπου φλέρταρε ο Δανός με το πέναλτι, καθώς τραβούσε από την φανέλα τον αντίπαλό του. Το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Για να δούμε τώρα, ο Λιβερόπουλος θα κερδίσει την μπάλα, θα τροφοδεί στο Μικάλισεν, γυρίζει παράλληλα αυτός, κάτι σαν σέντρα σουτ, με την μπάλα να καταλήγει out. Παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για φάουλ πάνω στον Τζότζεβιτς. Στο 7ο λεπτό σε αυτό το δεύτερο μέρος, το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Θελεί ο Μπασινάς απευθείας, η μπάλα στα δίχτυα, ισοφάριση, καταπληκτική εκτέλεση από τον Άγγελο Μπασινά, τον αρχηγό των πράσινων, που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Εντυπωσιακή πραγματικά η εκτέλεση του Άγγελου Μπασινά, ένα καταπληκτικό γκολ. Όλοι περίμεναν τη σέντρα, ο Μπασινάς όμως έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Φάνη Κατεριανάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό. Γιαννάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει, καταπληκτική εκτέλεση. Και το 2-2 στο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι που μέχρι στιγμής μετράει 4 γκολ, λιγοστές πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά σίγουρα είναι ένα ντέρμπι που οι δύο ομάδες θα μας αναγκάσουν να παρακολουθήσουμε με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κ. Βασάρα. Ο Παναθηναϊκός επιμένει από τα αριστερά με τον Γιώνας Κόλκα, ο οποίος συγκλίνει, δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Το γκολ από τον Γιώνας Κόλκα, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα στο ντέρμπι, πήρε την μπάλα και την έφερε στην σέντρα. Είδατε, η μπάλα βρήκε στο έδαφος πριν ξεγελάσει τον Φάνη Κατεργιανάκη και καταλήξει στην εστία του Ολυμπιακού. Το 3-2 είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός προηγείται σε αυτό το παιχνίδι. Μανατολάκης διαμαρτύρεται στον Δάλα, μικρόφωνο στον Πάνο Βόγλ και τον Λάμπρο Μπαλάφα. Γίνεται χαμός πραγματικά. Έγινε μια ψυμαχία στην γραμμή του πλάγιου του μεταξύ Ολυσατέμπε και Αμανατίδη. Σηκώθηκαν και οι δύο, είχαν τράβηξε ένα στον άλλον. Ο Αμανατίδης έπεσε κάτω και υποστηρίζουν από τον πάγκο του Ολυμπιακού το χτύπησε ο Ολυσατέμπε. Την αντίθετη λήψη, ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο καλύτερο συμπέρασμα. Ο Αμανατίδης σηκώνεται και βλέπει προς τον Ολυσατέμπε. Ο οποίος βλέπει την κόκκινη, κόκκινη κάρτα στον Ολυσατέμπε. Ναι, όντως είναι η αγωνιά του Ολυσατέμπε. Με την υπόδειξη του βοηθού διαιτητή. Δικαιολογημένη απόφαση. Είδαμε στην αντίθετη λήψη και ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας. Έξαλλος ο Αμανατίδης, δικαιολογημένα, αλλά θα δείτε σε αυτό το στιγμιότυπο, παρακολουθώντας με μεγάλη προσοχή τη στιγμή που σηκώνει το Εμμάνουελ Ολυσατέμπε, με το δεξί αγώνα βρίσκει στο πρόσωπο τον Γιώργο Αμανατίδη. Παλιά με το δεξί, γυριστή κεφαλιά από τον Άντζα, θα απομακρύνει ο Μπασινάς. Με το στήθος ο Πατσατζόγλου και πάλι για τον Τζότζεβιτς. Και ώστε αποφύγει τον Καραγκούνη. Δοκιμάζει το σουτ με πολύ φάλτσο η μπαλάουτ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αντώνη Κομπολίδη. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι έγιναν νωρίτερα μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρου, στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε άδεια πια την εξέδρα, σχεδόν άδεια, τον άδεια των οπαδών του Ολυμπιακού που αποχώρησαν πριν από λίγο. Εδώ είναι στιγμιότυπα πλάνα από την υποένταση αποχώρηση οπαδών του Ολυμπιακού στη στάση του μετρό που βρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και πριν από λίγο, τα πνεύματα ηρέμησαν πάντως, ενώ πριν από λίγο είχαμε ένταση και φωτιές στο Πασαλιμάνι σε κάδους απορριμμάτων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε εντυπωσιακά αποκλειστικά πλάνα που πήραμε μόλις πριν από λίγο, αμοντάριστα πλάνα από το Πασαλιμάνι, επαναλαμβάνω, με αστυνομικούς που προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά που άναψαν με βόμβες Μολότοφ ο παδί του Ολυμπιακού. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει μεγάλη αναμέτρηση. Ποδοσφαιριστές και προπονητές παίρνουν θέσεις μάχης.
Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα από όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες του Αλφα σε αυτή την αποψινή μαραθώνια κάλυψη του μεγάλου ντέρμπι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ και δελτία ειδήσεων αύριο. Ένα σωρό σταθμός για να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο υλικό. Έχουμε λοιπόν τον νικητή του διαγωνισμού.